Στην απάντησή του προς το Σωματείο των Υπαλλήλων Καθαριότητας του Δήμου, ο Δήμος Βέρειας μεταξύ άλλων αναφέρει είναι επικίνδυνο συνδικαλιστικά όργανα να καταφεύγουν ξαφνικά και ανέτεια σε έναν καταγγελτικό μονόλογο που αυτάρεσκα τον αποκαλούν δημόσιο διάλογο. Και αυτό σε μια πονηρή, αντιφατική, δύσκολη προεκλογική περίοδο. Η πρακτική για να καταλήξει κανείς σε μια τέτοια μορφή έκφραση προϋποθέτει ότι έχουν εξαντληθεί όλοι οι τρόποι επικοινωνίας με τη διοίκηση και εφόσον η διοίκηση δεν ανταποκρίνεται, τότε καταφεύγει σε άλλους τρόπους διεκδίκησης και ενημέρωσης του πολίτη. Κάθε άλλη μέθοδος είναι εκ του πονηρού και αποβλέπει σε άλλες επιδιώξεις. Είναι βέβαιο ότι ένα υπεύθυνο και εκλεγμένο διοικητικό συμβούλιο σωματείου που αντιπροσωπεύει τους εργαζομένους δεν καταφεύγει στο ψέμα, δεν παραποιεί γεγονότα και στοιχεία προκειμένου να στοιχειοθετήσει το κατακλητικό λόγο του δημόσια. Δεν θα συμμετάσχουμε σε αυτόν τον ιδιότυπο δημόσιο διάλογο. Δεν θέλουμε να οξύνουμε την αντιπαράθεση. Οφείλουμε όμως να αποκαταστήσουμε την αλήθεια. Τόσο από τη διοίκηση όσο και από την αντιδήμαρχο τονίστηκε επανειλημμένα ότι ο Δήμος είναι αντίθετος με την ιδιωτικοποίηση της καθαριότητας. Συγκεκριμένα ο αντιδήμαρχος δήλωσε δημόσια ότι η ενδεχόμενη τέτοια κατάληξη θα αποτελεί λόγο παραίτησής του. Αναγνωρίστηκε το πρόβλημα με τον εξοπλισμό των εργαζομένων με ιδιαίτερη λύπη και ανησυχία. Κατά καιρούς έγιναν προσπάθειες να βρεθεί λύση, αλλά προσέκρουαν στο γράμμα του νόμου που ήθελε να υπάρχει τεχνικός ασφαλείας. Μετά από αλλεπάλληλες αναζητήσεις που η κάθε μία έβγαζε ξεχωριστή δυσκολία, δεν βρέθηκε τεχνικός ασφαλείας μέχρι τη στιγμή που ο προϊστάμενος της καθαριότητας έθεσε τον εαυτό του στη διάθεση της υπηρεσίας του για την ανάληψη της ευθύνης και για να ξεπεραστεί και το τελευταίο εμπόδιο. Αυτό ανακοινώθηκε στη συγκέντρωση των εργαζομένων και έγινε με ικανοποίηση δεκτό. Δεν είναι απλές παρενέσεις προς τους δημότες η εφαρμογή του κανονισμού καθαριότητας. Έγιναν αλλεπάλληλες προσπάθειες και με ποικίλους τρόπους για την ενημέρωση των δημοτών και τον προγραμματισμό της αποκομιδής σκουπιδιών. Τι μπορούμε να πάρουμε και τι όχι, μια που δεν υπάρχει χωματερή που τα χωρούσε όλα. Μας προκαλούν εύλογα ερωτηματικά και προβληματισμό τα 5 σημεία των προτάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου. Και αυτό γιατί και τα 5 σημεία είναι αντιγραφή των προτάσεων και των στόχων της διοίκησης που καταβάλει μεγάλη προσπάθεια να τους υλοποιήσει παρά το δυσμενές κλίμα που υπάρχει από την πρωτοφανή οικονομική ανεπάρκεια των ΟΤΑ. Τέλος, γιατί αυτός ο προβληματισμός που υπήρχε στο Διοικητικό Συμβούλιο δεν κατατέθηκε στη συγκέντρωση των εργαζομένων και χρειάστηκε δημόσια τοποθέτηση, είναι προφανώς τότε τι ήθελαν να υπηρετήσουν. Σήμερα τι θέλουν? Εμείς θέλουμε να διαβεβαιώσουμε τους εργαζόμενους ότι προσπαθούμε να βρούμε λύσεις στα προβλήματά τους. Κατανοούμε τις δυσκολίες από τις αλλεπάλληλες οριζόντιες μειώσεις των μισθών τους και θα είμαστε αλληλέγγυοι σε κάθε διεκδίκησή τους γι' αυτό. Κατανοούμε την επικινδυνότητα, τη δυσκολία της δουλειάς τους και καταβάλουμε κάθε προσπάθεια για τη βελτίωση των συνθήκων. Οι εργαζόμενοι ξέρουν καλά και το προσωπικό ενδιαφέρον της Δημάρχου γι' αυτό. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι θα έχουμε τη συμπαράσταση των δημοτών μας και όλοι μαζί θα αγωνιστούμε για τη βελτίωση της εικόνας της πόλης μας ώστε να προσφέρουμε ένα υγιεινό και καθαρό περιβάλλον στους συμπολίτες μας και στους επισκέπτες. Δεν θα θέλαμε από το στόχο αυτό να απουσιάζει η διοίκηση του σωματείου. Χωρίς επικοινωνία και εντυπωσιασμούς, οι άλλες ακροβασίες μπορεί, αν θέλει, να συνεισφέρει. Εκεί θα κριθεί και από τους δημότες όπως τους αποκαλείται. Στο χέρι μας είναι να ζήσουμε σε ένα υγιεινό και καθαρό περιβάλλον.